Καλησπέρα, εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Λίπερο 107,4. Ξεκινάμε, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Αν υπάρχει τίποτα άλλο που δεν είναι κυτρινόμαυρο, αλλά είναι στην επικαιρότητα, θα στο αναφέρουμε και αυτό. Εδώ στον Λίπερο και στους 107,4. Χρήστος Τσαλτίδης και σήμερα μόνος στο μικρόφωνο. Ο ελληνικός τουρισμός βραβεύει τον Νίκο Παπαδόπουλο για μια ακόμη ημέρα απουσίας και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό με κάποιο τρόπο θα το πληρώσει. Το καμάρι, άρι, άρι, ομάδα ξακουστή, να το ξέρουν. Φετφατζίδη έχω και επίσημα. Παρουσιάστηκε σήμερα ο νέος παίκτης του Άρη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ασκούζουν πολλοί και διάφοροι. Προφανώς όταν έχει συνηθίσει επί σειρά ετών να κάνεις μαμουνιές, βλέπεις και μαμουνιές στις κανονικές κινήσεις όλων των υπολείπων. Ενημέρωση μόλις τώρα. Υπάρχει η πληροφορία ότι επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση για την Τρίπολη, οπότε να ετοιμάζονται σιγά σιγά οι μηχανές. Μεμονωμένη μετακίνηση στη θύρα 4, μας αρέσει αυτή η θύρα, αλλά τι να κάνουμε, είναι φιλοξενούμενων οπαδών, θα πάμε. Θύρα 4 του γηπέδου της Τρυπόλεως, 15 ευρώπουλα έχει το εισιτήριο, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Ελπίζω να δούμε και πολύ κόσμο του Άρη για μία ακόμη φορά. Για το φίλο που λέει ότι το Wikipedia δίνει τον Μανιάτη παίκτη του Άρη, στο Wikipedia μπορεί να μπει και ο Μανιάτης και να γράψει ότι είναι και παίκτης Μπαρτσελώνα. Παρ' όλα αυτά, παίκτης του Άρη δεν είναι ο Μανιάτης. Υπάρχει πρόταση του γραφείου του στην ΠΑΕ Άρης για τον ποδοσφαιριστή. Θα εξεταστεί η πρόταση και αν το κρίνει η ομάδα, που αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες νομίζω ότι δεν είναι τόσο με την πλευρά του να έρθει ο παίκτης. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν είναι τελειωτικό το όλο θέμα. Τότε θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής, ο αθλητικός διευθυντής και φυσικά ο πρόεδρος της ομάδας. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Μετά το break θα ακούσουμε τον νέο απόκτημα. Δεν είναι τόσο νέο, έχει περάσει και ένας μήνας, κοντεύει να περάσει. Τέλος πάντων, τον παίκτη που ήρθε τελευταίος στην ομάδα μπάσκετ, τον Τολιόπουλο, μίλησε στους ρεπόρτερ μας εδώ, στους μπασκετικούς, και θα τον ακούσουμε μετά το break των 5:30, στο δεύτερο κομμάτι δηλαδή της εκπομπής. Θα τον ακούσουμε για τους στόχους του με τον Άρη, για το τι βρήκε μέχρι τώρα στον Άρη, το τι έχει πετύχει μέχρι τώρα στον Άρη, και είναι αλήθεια ότι βοήθησε αρκετά το παλικάρι προκειμένου ο Άρης να πετύχει τις συνεχόμενες νίκες που τον έχουν φέρει πλέον σε μια κατάσταση ηρεμίας και βεβαίως απαντάει σε όλα τα ερωτήματα αναφορικά με την παρουσία του στο κιτρινόμαυρο πλέον στρατόπεδο. Αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Να πούμε ένα μπράβο στα παλικαράκια της ΚΑΠΑ 17 που πριν από λίγο ολοκλήρωσαν με νίκη εκτός έδρας το παιχνίδι με την Λαμία. 0-1 νίκη για την ΚΑΠΑ 17 με γκολ του Γραμμένου. Και μην είσαι ο Γραμμένος με το Γραμμένο. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο το συγκεκριμένο για το Γραμμένο. Λοιπόν, γκολ 0-1 η ομάδα του Άρη. Μία ακόμα
νίκη πρόσθεσαν τα παλικαράκια της ΚΑΠΑ 17 και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Στο Λαμπαοτάρης, πέρα από το βίντεο της παρουσίασης του Φετβατζίδη, μπορείτε να δείτε πλέον και τις πρώτες του φωτογραφίες από την προπόνηση, ντυμένος στα κιτρινόμαυρα. Ένας ποδοσφαιριστής που προσθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του Άρη. Ένας ποδοσφαιριστής που δίνει πολλαπλές λύσεις πλέον στον Σάβα Παντελίδη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά και παράλληλα, είτε είναι ο Λάρσον, είτε είναι ο Ματέο Γκαρσία, είτε είναι ο Ντιγκινή και δεν είναι σε καλή μέρα, αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι ο Άρης θα μπορεί να διατηρήσει ένα τέμπο 90 λεπτό με Φετβατζίδη, Λάρσον, Ματέο, Ντιγκινή, τέσσερις δηλαδή πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές για τις δύο θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Θα μπορεί λοιπόν να διατηρήσει ένα τέμπο πίεσης στον αντίπαλο, δημιουργίας στα αντίπαλα καρέ, και αν προσθέσω σε αυτούς τον Τόνσο και τον Μαρτίνες, τότε αντιλαμβάνεστε, έχω την αίσθηση ότι ο Άρης είναι μία από τις πληρέστερες ομάδες όσον αφορά τα εξτρέμ και το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Αν είχε και ένα ακόμα φορ, λίγο έτσι σαν τον ψηλό το Σουηδό που βλέπαμε εκεί τη Νόρκεμπινγκ και τα λοιπά, τότε σίγουρα θα ήταν πληρέστατος. Ελπίζω ο Γιουνές με τον τραυματισμό του, έχοντας από δίπλα και τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος τα έβγαλε τα λεφτά του με την παρουσία του στα τελευταία παιχνίδια, και μπράβο στον Δημήτρη τον Διαμαντόπουλο. Αν ο Γιουνές θυμίσει λίγο από τον Γιουνές των 2-3 πρώτων αγωνιστικών, αλλά κυρίως τον Γιουνές που ήταν στην Ξάνθη, τότε έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχει ο Άρης πολύ πιο εύκολα τον γκολ. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα. Τον Γιουνές θα τον κρίνω πλέον πολύ πιο αυστηρά, αλλά έχω και μια πολύ μεγαλύτερη ελπίδα, με δεδομένο ότι στην πλάτη του θα έχει τον Τόνσο και στα άκρα Φετβατζίδη, Ματέο, Λάρσον, Ντιγκινή. Θα έχει ποιοτικότατους ποδοσφαιριστές που θα μπορούν πλέον να του περάσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Άρης από το κέντρο και μπροστά είναι από τις πιο πλήρεις ομάδες στο πρωτάθλημα. Πιο πλήρες είναι σίγουρα σε σχέση ακόμα και με τον Ατρόμητο που είναι από πάνω. Εγώ θα σας πω και από την ΑΕΚ. Με την ποιότητα και ποσότητα πλέον ποδοσφαιριστών. Απλά ήθελε και έναν ακόμα φορ, με βάση το γεγονός ότι ο Γιουνές μέχρι τώρα δεν μας έχει δείξει αυτά τα οποία όλοι περιμέναμε. Εγώ όμως είμαι αισιόδοξος ότι με Τόνσο, Φετβατζίδη, Ματέο, σε πρώτη φάση, Ντιγκινή, Λάρσον, Μαρτίνες, αντιλαμβάνεστε, είπα τρεις και έχω άλλους τρεις. Είπα τρεις βασικότατους και έχω άλλους τρεις. Για 11 μάτς. 11 μάτς έχουν μείνει. Και περιμένω και τον Μπρούνο Γκάμα το καλοκαίρι. Με όλους αυτούς λοιπόν τους ποδοσφαιριστές, ευελπιστώ ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά πραγματικά θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατός. Το καλοκαίρι είναι εύκολη μετά η κουβέντα και για τους μπακ και για την προσθήκη ενός χαφ, φυσικά και ενός φορ, ώστε η ομάδα πραγματικά να θωρακιστεί. Γιατί αν το προσέξετε και αν το δείτε, η ομάδα αυτή το καλοκαίρι θέλει 2-3 συγκεκριμένες καλές, δυνατές προσθήκες σε συγκεκριμένες θέσεις για να είναι πολύ ψηλότερα από την πέμπτη θέση που βρίσκεται τώρα. Αλλά αυτά είναι θέματα και ζητήματα του καλοκαιριού. Ας τελειώσουμε, ας κλείσουμε, ας τελειώσει έτσι όπως πρέπει να τελειώσει η χρονιά φέτος, που έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Άρης έχει ακόμα 11 μάτς και έχει πολλούς ικανούς ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά, αλλά πρέπει λίγο να σουλουποθούμε στα άκρα της άμυνας. Ο Κόρχουτ προχθές δεν είναι καλός. Ο Τζανακάκης είναι η μόνη επιλογή δεξιά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και άλλη προσθήκη εκεί. Δύσκολο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε πώς η ομάδα θα βγάλει αυτή την ποιότητα πλέον και με Φετβατζίδη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στο break το 5.30, γιατί έχουμε να δούμε και... Τι είναι αυτό που βλέπουμε, ρε φίλε, στο Sky?
με τα κορίτσια εδώ με τα φορέματα μεσημεριάτικα. Ε? Να δούμε αυτά τα προγράμματα για να δούμε το σύστημα που θα παίξει ο Αστέρας Τρίπολης την προσεχή Δευτέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο, την συνέντευξη την οποία παραχώρησε στον Λίμπερο 107,4, και αφού τον ακούσουμε και τον σχολιάσουμε, θα πούμε και 2-3 ακόμα πραγματάκια για το ποδόσφαιρο εν ώψη και του αγώνα της Δευτέρας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μηνυματικώς με την εκπομπή FM κενό αποστολή στο 54526. Ακούμε Βασίλη Τολιόπουλο και επιστρέφουμε. Ένα από τα νέα πρόσωπα του φετινού Άρη είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μεσούς χρονιάς έδωσε κίτρινους, και θα έχουμε τις δικές του απόψεις τώρα για τη διακοπή, την πορεία της ομάδας και τις δικές του σκέψεις για τον εαυτό του, για τη δική του πορεία. Ο Βασίλης, ομάδα προέρχεται από ένα σερινικών με τον νέο χρόνο. Έτσι, εσύ ήρθες στην ομάδα σε αυτή την περίοδο. Θα ήθελα λίγο τις πρώτες σκέψεις έτσι, για αυτό το σερί των καλών εμφανίζων, γιατί καλά παίξατε και με τον Παναθηναϊκό και τα παιχνίδια που κέρδισατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που από όταν βρέθηκα εδώ η ομάδα έχει κάνει 4-5 νίκες. Χαίρομαι που το πρώτο στόχο της που ήταν να κλειδώσει την κατηγορία το καταφέραμε να το εξασφαλίσουμε αρκετά γρήγορα και τώρα να κοιτάμε ακόμα πιο ψηλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς δουλεύει η ομάδα, για το πώς συγκεντρωμένοι είμαστε σε αυτά που κάνουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι για να καταφέρουμε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά στον πίνακα. Ήρθες μέσα στη χρονιά από τον Ολυμπιακό και είδαμε, τουλάχιστον αυτό φάνηκε προς εμάς στο έξω, ότι ο χρόνος που προσαρμογής στην ομάδα ήταν αρκετά γρήγορος. Και ο coach σε έδωσε από την αρχή λεπτά για να μπει σιγά σιγά στην ομάδα στο rotation, αλλά είδαμε ότι μπήκες και εσύ από μόνος σχετικά γρήγορα. Εντάξει, γενικά είμαι ένας παίκτης που έχω αυτοπεποίθηση, πιστεύω στον εαυτό μου και απλά χρειάστηκα τα πρώτα δύο παιχνίδια να είναι τα αναγνωριστικά μου και δόξα τω Θεώ το τρίτο παιχνίδι με τον Λαύριο μου βγήκε καλά, μπήκαμε τα σούτ και βοήθησα την ομάδα μου να κερδίσει. Τώρα ελπίζω να συνεχίσω έτσι, να πηγαίνουμε καλά, να κερδίζει η ομάδα και όλα καλά θα είναι. Πώς πήρες την απόφαση να δεις τον Άρη? Ο Άρης εκείνη την εποχή ήταν μια ομάδα που είχε τα θέματα της, τα προβλήματά της, τα αγωνιστικά. Εσύ ήσουν στον Ολυμπιακό, έψαχνες να βρεις μια ομάδα να βρεις και χρόνο συμμετοχής. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να δεις τον Άρη? Αυτό που με έπεισε τον Άρη ήταν ότι η ομάδα μου είπε ότι με χρειαζότανε. Εγώ ήθελα να πάω σε μια ομάδα που θα ξέρω ότι είμαι σημαντικός για εκείνη, γιατί δεν μπορούσα πια να μείνω χωρίς παιχνίδια και να κάθομαι στον πάγκο. Ήρθα στον Άρη γιατί ήθελα να, αφού έφευγα από μια μεγάλη ομάδα, ήθελα να πάω πάλι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης και να είμαι εδώ με τον κόσμο, με γεμάτο γήπεδο, με πίεση, με όλα. Είναι αυτό που ήθελα, γι' αυτό ήρθα και εδώ. Κάποιος στη θέση σου να φοβόταν να έρθει με δεδομένη και την πίεση όπως είπες που είχε ο Άρης εκείνη την περίοδο από τα αποτελέσματα τα ατυχής, έτσι? Εσύ το αντίθετο μάλλον από ό,τι μας λες, αναζητούσες την πίεση. Εντάξει, σίγουρα, όπου και να πήγαινα, γιατί οι ομάδες κυρίως που ήταν να πάω ήταν σε αυτή τη βαθμολογική κατάσταση, στις 2-3 νίκες, σίγουρα θα υπήρχε πίεση, αλλά όπως είπα, ο Άρης είναι Άρης, είναι μεγάλη ομάδα και ήθελα πρώτα απ' όλα, να, αφού έφευγα από μια μεγάλη ομάδα όπως είπα, να πάω σε εξίσου μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης και να έχω στόχους στο παιχνίδι μου. Η στόχη για το υπόλοιπο της χρονιάς, Βασίλη, για την ομάδα, έχετε φύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Πλέον νομίζω ότι το βλέμμα είναι στα play-off, έτσι? Τώρα σίγουρα θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, να δουλεύουμε πάρα πολύ καλά στην προπόνηση όπως κάνουμε και εννοείται πως θέλουμε να μπούμε στα play-off και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά έχεις γίνει ήδη από τους αγαπημένους κερκίδας εδώ στη Θεσσαλονίκη στον Άρη. Πολλοί από τώρα ζητάνε παραμονή το Λιόπουλο για την επόμενη χρονιά. Είναι γνωρίς, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά υπάρχει σαν σκέψη κάτι τέτοιο στο μυαλό σου? Σκέφτεσαι κάτι τέτοιο ακόμα ή απλά περιμένεις να τελειώσει αυτή η χρονιά και βλέπουμε? Η αλήθεια δεν το είχα διαπιστώσει, ας πω την αλήθεια, δεν τα διαβάζω πολύ αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω και θα κάνω τα πάντα για να μείνει έτσι η άποψη στο φιλάθλο για μένα.
Εγώ θέλω να περάσει αυτή η χρονιά μέχρι το καλοκαίρι, να ελπίζω να είμαστε και δύο πλευρές πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και από εκεί πέρα, ναι, γιατί να μην μιλήσουμε να ανανεώσουμε για να πάνε όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, ο Άρης είναι τεράστια ομάδα και είναι πραγματικά τιμή να είσαι εδώ και να παίζεις για τη φανέλα του Άρη. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί. Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Πάμε να σχολιάσουμε, αφού ακούσαμε τον Βασίλη Τολιόπουλο, και νομίζω ότι όλα τα λεφτά είναι στο τέλος. Για το αν θα παραμείνει ή όχι και το, από το καλοκαίρι και έπειτα. Και, αλλά και γιατί διάλεξε τον Άρη σχέση με άλλες προτάσεις που είχε και για αρκετές. Πάμε να σχολιάσουμε ένα θεματάκι το οποίο έχει προκύψει. Το διαβάσατε και στο About Άρης πριν από λίγο. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές δίνει απάντηση και στην προπαγάνδα και στα ψέματα και στη λάσπη που πετιέται πάνω στον Άρη για την σχέση του, την τηλεοπτική και την παραχώρηση των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων στην κρατική τηλεόραση. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος είναι η ομάδα που μέχρι τώρα έχει τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις στα εντός έδρα του παιχνιδιά αναλογικά, δηλαδή τι εννοώ αναλογικά, παίζει ο Άρης με τον Μπας Γιάννενα. Και παίζει, ποιο είναι το άλλο μεγάλο μέγεθος που υπάρχει στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός με τον Μπας Γιάννενα. Ο ένας κάνει 10%, 9,8 για την ακρίβεια, ο άλλος κάνει 6. Δεν συγκρίνω το Άρης ΠΑΟΚ. Εκεί προφανώς το ενδιαφέρον υπάρχει και στους οπαδούς άλλης ομάδας. Δεν είναι αριανοί δηλαδή αυτοί που το βλέπουν. Αλλά συγγνώμη, την τηλεθέαση δεν τη μετράς ανάλογα με τον κόσμο μόνο της ομάδας. Δηλαδή, αν ένα προϊόν, αν αυτή την εκπομπή, παραδείγματος χάρη, την ακούνε και 5.000 παοξίδες πέρα από το 1 εκατομμύριο αριανό που την ακούνε. Λοιπόν, αν την ακούνε λοιπόν και 5.000 παοξίδες, είναι εμπορικό κοινό. Η τηλεθέαση λοιπόν δεν μετράει τι ομάδα είσαι, μετράει πόσοι παρακολούθησαν. Πόσο εμπορικός είναι αυτός για τον οποίο η κρατική τηλεόραση πληρώνει κάποια χρήματα. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ο πιο εμπορικός από όλους. Παρόλο που παίρνει λιγότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό, είναι πιο εμπορικός από τον Παναθηναϊκό. Παρακολουθούν περισσότεροι τα παιχνίδια του. Και μάλιστα, προχθές, 386.000 τηλεθεατές, να το ξαναπώ το νούμερο, 386.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το παιχνίδι του Άρη με τον Πας Γιάννενα, ενώ την ίδια στιγμή έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 386.000 τηλεθεατές έβλεπαν τα νούμερα στην ΕΡΤ και δεν τα πίστευαν. Και αυτά τα νούμερα τα κάνει ο Άρης με ένα ντέρμπι κορυφής την ίδια ώρα, με έναν μη εμπορικό αντίπαλο χωρίς καμιά αμφιβολία, και ενώ έχει και 13-14.000 κόσμο στο γήπεδο του. Είναι δεδομένο και σίγουρο ότι ο Άρης, ναι μεν πήρε μια καλή συμφωνία, όχι για τα δεδομένα του Άρη, αλλά για τα δεδομένα μιας ομάδας που επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα. Έχει μια συμφωνία διπλάσια σε σχέση με τον Όφη, παραδείγματος χάρη. Έχει μια συμφωνία καλύτερη, πολύ καλύτερη, από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, με εξαίρεση τους 4 που βρίσκονται
από πάνω του στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή και τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο καλύτερη, τους τρεις όχι τους τέσσερις, γιατί είναι λίγο καλύτερη από τον Ατρόμητο, η συμφωνία που έχει ο Άρης, αλλά η διαφορά τους στα χρήματα θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Απλά ο Ατρόμητος κεφαλοποιεί την καλή του αγωνιστική παρουσία τα τελευταία χρόνια και όχι την εμπορικότητά του με τα 342 και 463 εισιτήρια που κόβει. Αν δεν ήταν εκεί ο Ατρόμητος, ούτε ένα χαρτί δεν θα παίρνε. Ο Άρης λοιπόν πρέπει, η διοίκηση του Άρη και ήδη βέβαια έχουν κάνει και σχετικές παραστάσεις και προς την ΕΡΤ και τα λοιπά, πρέπει να κεφαλοποιήσει αυτή του την εμπορικότητα. Και αυτή του η εμπορικότητα επίσης είναι οδηγός και για την βελτιωποίηση. Για να βελτιωθεί η ομάδα, ο σύλλογος, στο εμπορικό κομμάτι. Εκεί βέβαια κρατάμε το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Καρυπίδης είπε ότι θα έχουμε σύντομα μια κυρία, έχει γίνει η κουβέντα και θα προσληφθεί μια κυρία στο εμπορικό τμήμα, σε εμπορική διευθύντρια, για να διαφοροποιήσει λίγο τα πράγματα εκεί όπου χρειάζονται πάρα πολλά στο εμπορικό κομμάτι της ομάδας και σε σχέση με το e-shop και σε σχέση με την boutique και σε σχέση γενικότερα με τις εμπορικές δραστηριότητες της ΠΑΕΑΡΙΣ, που είναι αλήθεια ότι δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά okay, πρέπει να είμαστε και λίγο εγκρατείς, πρέπει να έχουμε και μια υπομονή σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται από το τοπίο ολικής καταστροφής να βρεθούμε και πάλι στο σημείο που θέλουμε να βλέπουμε τον Άρη σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις παραμέτρους και σε όλα τα κομμάτια. Αλλά αυτό με τις τηλεθεάσεις είναι μια παρατεταμένη και συνεχόμενη απάντηση, ένα παρατεταμένο ράπισμα στις κεφάλες όλων αυτών που προσπαθούν με όπλο την προπαγάνδα να μας πείσουν ότι ο Άρης δεν πουλάει, ότι ο Άρης δεν υπάρχει, ότι ο Άρης δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, ότι μόνο μία ομάδα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, ότι μόνο μία ομάδα είναι εμπορική, ότι μόνο μία ομάδα θα έπρεπε να γίνουν τα παιδάκια και διάφορα άλλα σημεία των καιρών που εκμεταλλεύονται έναν ισχυρό οικονομικά παράγοντα σε μία άλλη ομάδα και θεωρούν ότι με αυτό το κομμάτι μπορούν να σβήσουν τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Δεν θα το σβήσουν και η απόδειξη της δυναμικής του Άρη είναι εκεί που οι μετρήσεις είναι πραγματικές και όχι από την δημοσκοπική εταιρεία που πληρώνει ο Ιβάν, από την εταιρεία που πληρώνει το τάδε κόμμα που είναι αγκαλιά με τον Ιβάν και διάφορες άλλες τέτοιες καταστάσεις. Γιατί όταν μετράει το μηχανάκι και δεν μετράει ο υπάλληλος που θα πάρει τηλέφωνο από τη Μικρά Ασίας ή από δεν ξέρω εγώ ποια άλλη διεύθυνση για να ρωτήσει και να βγάλει δημοσκόπηση έτσι ακριβώς όπως μας βολεύει, τότε τα νούμερα είναι αμήλικτα και δείχνουν και το μέγεθος του Άρη και την διεισδυτικότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την διεισδυτικότητα στη Βόρεια Ελλάδα και την δυναμική στη Θεσσαλονίκη και τη δυναμική σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Την original, γιατί καμιά δημοσκόπηση μπορεί να μας τη βγάλει και ως νότια. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Και αυτό που σας λέω για τις δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ απλό να το διαπιστώσετε καθημερινά, ακόμα και σήμερα, πως κομματικά όργανα, κόμματα τα οποία δεν θα πάρουν 5% στη Θεσσαλονίκη, τα βγάζουν να έχουν 15% και 20%. Το μυστικό πολλές φορές ξέρετε που είναι. Αυτό έχει να κάνει και με τα ραδιόφωνα και με όλα. Έχει να κάνει με τους αναποφάσεις τους. Εκεί που θα βλέπετε στις δημοσκοπήσεις 20 και 30 και 40% δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι ένα τέτοιο ποσοστό που ξαφνικά θα το βλέπετε να πηγαίνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, την οποία προφανώς η εταιρεία δεν θέλει να προμοτάρει. Γι' αυτό παρουσιάζονται κάποιοι να έχουν 50, 60 και 70% στην πόλη, ενώ δεν είναι ούτε το μισό,
πιο μισό, ούτε το 1 τρίτο. Γι' αυτό παρουσιάζονται κόμματα με 10, 12, 15% και δεν μπαίνουν καν στη Βουλή, δεν πιώνεται το τριάρι. Γι' αυτό παρουσιάζονται άλλα κόμματα, τα οποία η πραγματική τους δύναμη στην κάλπη είναι 10, 12, 15 και στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζονται με 5. Ο Άρης είναι ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών, έχει μια τέτοια δυναμική, να τον παρουσιάζουν μικρότερο από ό,τι πραγματικά είναι, να εκμεταλλεύονται την αγωνιστική του ανυπαρξία τα προηγούμενα χρόνια για να τον μειώσουν και να προπαγανδίζουν ότι είναι πολλά τα 2 εκατομμύρια που πήρε από την ΕΡΤ, όταν οι σφαλιάρες από τις τηλεθεάσεις πέφτουν σύννεφο και αποδεικνύουν ότι όχι μόνο είχε δίκιο ο Άρης που ζητούσε μίνιμουμ 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ακόμα και αυτό το ποσό, αν τα βάλουμε κάτω και τα συγκρίνουμε με τα χρήματα που παίρνει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός και είναι αυτός ο οποίος έχει από πίσω 5 επιχειρηματίες που πιέζουν την κυβέρνηση και άλλους τόσους παράγοντες δεξιά και αριστερά, παίρνει 4 και στις τηλεθεάσεις τα 4 θα πρέπει να τα πάρει ο Άρης και τα 3 ο Παναθηναϊκός. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε δικαιοσύνη, θα πρέπει την επόμενη σεζόν να αναπροσαρμοστούν συγκεκριμένα συμβόλαια τηλεοπτικά και φυσικά ο Άρης να πάρει αυτό που δικαιούται. Να πάει με τις τηλεθεάσεις εκεί που πρέπει να πάει, στους αρμόδιους φορείς και υπουργούς, και να πάρει ο Άρης αυτά τα χρήματα που δικαιούται να πάρει. Γιατί πλέον έχεις μετρήσιμο είδος. Έχεις υλικό προς αξιοποίηση. Δεν είναι ότι πάει ο Καρυπίδης και λέει «Α, παιδιά, εγώ είμαι μεγάλη ομάδα». Δεν είναι ότι πάει ο Σπανός και λέει «Α, Ατρόμητος, τον βλέπουν τώρα, Ατρόμητος, καταπληκτικό ποδόσφαιρο». Να πάμε και να δούμε όλο το χρόνο τι έκανες Ατρόμητος ΠΑΟΚ, τι έκανες Άρης ΠΑΟΚ, τι έκανες Παναθηναϊκός Άρης, τι έκανες Άρης Ολυμπιακός, τι έκανες Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Όποιες ομάδες είναι σε δημόσια ή τέλος πάντων ελεύθερη τηλεόραση, γιατί στην ΟΒΑ δεν είναι μετρήσιμες οι μεταδόσεις, εκεί υπάρχουν συνδρομητές. Που και πάλι υπάρχει δυνατότητα μέτρησης, αλλά αυτό γίνεται εσωτερικά από την ΟΒΑ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν θέλει, το βγάζει στην συνδρομητική τηλεόραση προς τα έξω. Όταν όμως είσαι στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, και φέρνεις σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους διπλάσια ποσοστά, άρα διπλάσια έσοδα, τότε δικαιούσε ανταποδοτικό τέλος. Πώς μας τα παίρνουν εμάς από την ΕΡΤ? Ο Άρης λοιπόν είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που γυρίζει πίσω χρήματα στην ΕΡΤ. Και αυτό το αξιολογούν και όλα τα παιδιά τα οποία εργάζονται στην ΕΡΤ και το ξέρουν και το βλέπουν και το ζουν καθημερινά και το αναγνωρίζουν. Αλλά πρέπει να υπάρξει και αναγνώριση από την κεντρική διαχείριση, από την κεντρική πλευρά πολιτική και όχι μόνο της κρατικής τηλεόρασης, και να παραμείνει σε μια κατάσταση ο Άρης, ναι μεν συνεργασίας, αλλά με μεγαλύτερα ανταποδοτικά ωφέλη. Νομίζω ότι η απόφαση του Βασιλιάδη για την ΕΡΤ και σε σχέση με τον Άρη, όχι απλά τον έχει δικαιώσει 100%, γιατί κάποιοι στο βωμό του λαϊκισμού ψέλισαν διάφορα, του πήγε να ευνοήσει τον Άρη και διάφορα άλλα τέτοια. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, άλλα τα θέματα με τα οποία έχουμε τον Βασιλιάδη, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάνει ένα deal εκπληκτικό για την κρατική τηλεόραση, με έσοδα που ούτε θα τα φαντάζονταν, ακόμα και με παιχνίδια πολύ πιο εμπορικά στα λόγια. Στην πράξη, η πιο εμπορική ομάδα της ΕΡΤ λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Μετά από την σημαντική μας τοποθέτηση σε σχέση με την εμπορικότητα του μεγαλύτερου συλλόγου της Μακεδονίας, η λέξη που συνάδει και πρέπει να ακολουθήσει είναι μία. Break. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Ανοίγουμε για γραμμούλες στο 2310-287-888. Ευτυχώς η ομάδα κερδίζει, οπότε δεν υπάρχουν και πολλές γραμμές
για να απασχολούν τους φίλους ακροατές προβλήματα, ζητήματα και κάθε λογής άλλη σκοτούρα. Οπότε νομίζω ότι θα είμαστε μια χαλαρή, πάρα πολύ ωραία παρέα μέχρι και τις 7 που θα ακούσουμε καλή ποιοτική μουσική ή θα κάνω εγώ τις γνωστές μου παρεμβάσεις για συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα. Αν δεν φιλοτιμηθούν οι φίλοι ακροατές, να συζητήσουμε και για την απόκτηση του Φετβατζίδη και για το πώς τον βλέπουν το Φετβατζίδη μέσα στην ομάδα και πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μεσοεπιθετικά και βεβαίως και πού αλλού η ομάδα πρέπει να προσέξει από εδώ και στο εξής για να πετύχει τον στόχο της εξόδου στην Ευρώπη. Βλέπω έναν ήρωα ο οποίος κάλεσε, οπότε θα τον καλησπερίσουμε. Γεια σας. Για να μην λες ότι... Ότι παίρνω μόνο στα αρνητικά. Ότι παίρνουμε μόνο στα αρνητικά αποτελέσματα. Δεν πιστεύω να λες αυτό το πράγμα για μένα. Όχι βέβαια. Άμα θέλεις το λύσεις. Υπάρχουν κάποιοι όμως που το κάνουν αυτό. Το βλέπω να... Και το βλέπουμε και τα ακούμε. Δεν μου λες... Να σε πω. Εχθές ας πούμε το κοστούμι που φορούσες. Ναι. Alter ego. Σ' άρεσε. Ωραίο, ε. Καλό και μαντιλάκι είχε. Είχε και μαντιλάκι και δεν φαινόταν και το παντελόνι που ήταν εξαιρετικό από κάτω, να ξέρεις. Έτσι, λοιπόν. Αδυνάτησα, εντάξει. Ρε εσύ, άστο να με αυτό. Ναι, βέβαια, σίγουρα να με. Ωραία. Σε μάζεψε. Εντάξει, συμμαζεύτηκα. Σε μάζεψε, αλλά ήσουν και λίγο έτσι μαγκωμένος, ας πούμε. Μαγκωμένος δεν νομίζω. Απλά ήμουν σοβαρός για την παρουσία σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην κρατική τηλεόραση. Είναι διαφορετικό το ύφος. Πρέπει να προσαρμόσει. Σε ήθελα πολύ πιο δυνατό. Θα σου πω δύο σημεία. Παρακαλώ, πες μου, πού. Θα σου πω δύο σημεία. Καταρχήν, αυτά τα παλικάρια εκεί είναι γραφείο τύπο του ΠΑΟΚ. Όχι, είναι ΠΑΟΚ απλά. Είναι απλά ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι, ναι. Και γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, συγγνώμη, όπως δηλαδή, εγώ είμαι Άρης, ο Βασιλόπουλος είναι ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι ένα και ο άλλος. Καλά, ο άλλος ήταν παλιός παίκτης, ο οποίος ποτέ δεν κέρδισε τον Άρη. Α, ναι, σοβαρά. Δεν τον κέρδισε, ναι, δεν τον κέρδισε ποτέ και έλεγαν ότι αίτητη και... Δεν μου το είπε ο Μιχαλίτσιος αυτό να το πω. Άκουσε με λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, τους κυνηγάει η FIFA. Αναφέρθηκε ο συνάδελφός, ούτε το όνομά του θέλω να πω. Μάλιστα. Στο Γενικό Γραμματέα της FIFA να με στο γιο του Θεοδωρίδη. Η FIFA στέλνει τους ξένους, ας πούμε, διαιτητάς, έτσι. Κοίταξε, η FIFA έχει μια επιστασία στη διαιτησία. Έχει εδώ πέρα τον Περέιρα, τον Λάκοβιτς και έναν ακόμα. Τον τύπο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, τι θέλανε να μας πούνε να με, τα δυο παλικάρια να με, οι παοξίδες. Καλά, τα δικά τους λέγανε αυτοί. Και εμείς τα δικά μας. Δεν είναι έτσι, είναι η γραμμή τους. Γιατί έχουν έναν ο οποίος... Δεν ξέρω, έχει χρήματα από πού και πώς, ας πούμε, είναι. Γιατί άλλο συγγνώμη, θέμα. Όταν. Άλλο περίμενε. Όταν δηλαδή δεν είχαν χρήματα, δεν λέγανε τα ίδια για τη διαιτησία. Εδώ φτάσαμε να με λοιπόν, χθες ακούστηκε από τον τύπο αυτό να που παριστάνει το δημοσιογράφο. Όχι, όχι, μη χαρακτηρίζεις. Όχι, πες. Δεν χαρακτηρίζω τίποτα. Είμαι πάρα πολύ να είμαι κόσμος και ξέρω να είμαι πολύ καλά ελληνικά. Μπράβο, πάει ακόμα πιο κόσμος. Έχουν πρόβλημα με τη FIFA. Έχουν αυτό. Γιατί είχε ένα, λοιπόν, ας πούμε, είχε παράπονα από το δίθεν δανόν, λοιπόν, ας πούμε, ναι. Το μακαρονέα στο Πάο Κάρις, μήπως, ας πούμε, το θυμάται. Το είπα. Ε? Το είπα, δεν το είπα. Έπρεπε πολύ πιο δυνατά, λοιπόν, ας πούμε, Χρήστασε. Τι επίσης, εννοείς πιο δυνατά, το είπα, τι άλλο να πω, ότι στο Άρης Πάο καθηγήθηκε ο Άρης. Σου πρόσεξε με λίγο, ναι. Και τελειώνω δύο κουβέντες ακόμα. Όταν άνοιξατε ένα με θέμα και του είπες για τις ενώσεις, ναι. Εκεί έπρεπε λοιπόν, ας πούμε, να τον κατακεραυνώσεις. Να τον τι, να τον δειρώ. Το άνοιξα το θέμα, το είπα. Το είπα. Τι άλλο να δεν κάνω. Πρέπει να είμαι στα άκρα. Ποιος μίλησε. Πρέπει να έχεις. Εκεί να του δώσεις, ας πούμε, λοιπόν, ας πούμε, να φανεί σε όλη την Ελλάδα η γύμνια τους. Δεν σου είπε κανένα θα το δει. Το επεσήμανα και το είπα δύο φορές. Απλά πρέπει να καταλαβαίνεις ότι στην τηλεόραση και μάλιστα με τέσσερις καλεσμένους έχεις ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορείς να θέσεις μία σειρά θεμάτων. Είπα, πρόσεξε με, δεν είπα να ουρλιάσεις, να κάνεις, να δείξεις με δύο κουβέντες, ας πούμε, σταράτες, όταν, γιατί είπε άφησε το θέμα αυτό, γιατί να το αφήσουμε το δεν θέμα το της άφησα, διευθυνσίας. Δεν το άφησα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει σε ήθελα πολύ πιο δυνατό. Τέλος πάντων, φιλικά, γιατί... Όντως είσαι Άρης, αλλά σε θέλω πολύ πιο δυναμικό.
Ασφαλώς. Αν θα τύχει να βάλει άλλη φορά, ας πούμε, να έχεις κάποια λοιπόν εμφάνιση σε οποιοδήποτε κανάλι για τα θέματα του Άρη, γιατί έτσι θα υπερασπίσουμε και θα προάγουμε τα συμφέροντα του Άρη. Καλώς. Και κάτι, μια έτσι ερώτηση μόνο. Παρακαλώ. Λίγο. Ο Τολιόπουλος είπες είναι για 6 μήνες. Ναι. Το καλοκαίρι το ξαναβλέπουμε. Το ρώτησε και σταμάτησε. Να σου πω ότι, τέλος πάντων, δεν πιστεύω να χρησιμοποιήσει τον Άρη. Γιατί έχω μια τέτοια αίσθηση και χθες έβλεπα το Παναθηναϊκό και θυμήθηκα, έβλεπα τον Μίτογλου, έβλεπα να με τον Καλαϊτζάκη, πάμε στον Κίκα, πάμε να με στα αδέρφια Γέρο Μιχαλός, πάμε λοιπόν ας πούμε στο Λαρετζάκη, πάμε να με στο Βασιλόπουλο, πάμε λοιπόν ας πούμε στον Αθηναίο. Γέμισε όλοι να δούμε λοιπόν η μπασχετική Ελλάδα από παίκτες του Άρη. Και εγώ κάθομαι να είμαι και λέω γιατί ρε γάμο του. Γιατί. Και δεν έχεις λεφτά. Γιατί, γιατί δεν γιατί είναι μόνο να με αυτό. Ναι. Για αυτό είναι τα χρήματα. Ο Μίτογλου να είμαι για 15.000 και φώναζε να είμαι λοιπόν ο δίθεν λεφτά γιατί δεν πήρε αυτά τα λεφτά. Και βλέπεις τώρα αυτούς τους παίκτες να κάνουν τις άλλες ομάδες. Και θα φτιάσεις εσύ να με κάποιους ας πούμε παίκτες και θα σου κουνήσουν μετά μαντήλι πάλι. Να είσαι καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Λιποθύμησε. Μετά τον Παύλο λιποθύμησαν όλοι. Επόμενος. Χρήσανθε. Παρακαλώ. Μετά το Παυλικό να μιλήσω κι εγώ. Ναι. Καλά, συγγνώμη για την έκφραση. Καλά ρε άσχετε. Μου φοράς εκείνο το ωραίοτατο, το πέσω το μαντιλάκι. Ναι. Το ωραίοτατο που το πέσω το σακάκι. Ναι, ναι. Και μου φοράς σκούρο πουκάμισο. Τι χρώμα ήταν, τι χρώμα ήταν, γιατί θα δικήσει η κάμερα. Πρόσεξε, γιατί ήταν επιλογή το πουκάμισο, πες, τι χρώμα. Τι χρώμα ήταν. Κεραμιδί, έτσι το ήταν. Έδειχνε τηλεόραση. Μόβ ήταν το πουκάμισο, δεν ήταν. Μόβ συγκεκριμένο με το σακάκι και το παντελόνι πήγαινε ακριβώς. Και σε σκοτίνια, ξέρεις πως έκανε. Επειδή ήμουν ο πιο όμορφος, φίλε, εκεί πέρα, με ξέρεις τον Μιχαλίτσιο, που είναι ο πιο ωραίος. Καταλαβαίνω, δίπλα στο διπλανό σου και τον Αστρομάλη. Φαινόμουν κούκλος δίπλα στο Βασιλόπουλο, είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εάν φορούσες ένα ωραιότατο, κατά τη γνώμη μου, σιέλ που καμισάκι ή λίγο, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά είναι γούστα. Πάντως, επειδή η ουσία δεν είναι το ντύσιμο, αλλά το τι λέμε, εγώ θα πω το εξής για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Ο τηλεοπτικός χρόνος και η τηλεοπτική εκπομπή που σε φιλοξενούμενος είναι τελείως διαφορετική. Από το ραδιόφωνο και την δική μου εκπομπή. Έχει διαφορά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ό,τι έπρεπε να πω κατά την άποψή μου, εγώ το είπα. Άλλο θα ήθελε περισσότερο, άλλο θα ήθελε λιγότερο. Αυτά είναι απόψεις, δεκτή και κριτική. Όχι, δεν μιλάω για αυτό το ότι περαστήθηκε και είπε αυτά. Εγώ μιλάω για τις στιλιστικές σου επιλογές. Alter ego, έχω τέτοιο. Μα έχω... πηγαίνω, γι' αυτό πηγαίνω. Να πα. Να πα. 15-20 χρόνια τώρα. Σε ποιο πα εσύ. Εκεί που πα και εσύ στην Ευκαρπία. Ευκαρπία, ωραία. Ναι, τα κορίτσια ξέρει, είναι όλα δικά μου εκεί πέρα. Μπράβο. Και ο Σάκης και ο φίλος μας. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Έτσι, για πες τώρα. Τίποτα, αυτό ήθελα να σου πω. Α, μόνο αυτό. Ο Βαγγέλης έχει κάνει το συνδυασμό, να ξέρεις. Αυτός θέλει. Λοιπόν, ωραίο μαγαζί όμως, έτσι. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Καταρχήν, και τι είπα, πούς, γιατί χρόνια σου λέω, 20-25 χρόνια δεν είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Βαγγέλη, πρέπει να στείλεις έξτρα έμβασμα με τη διαφήμιση του Alter Ego που κάναμε και στην ΕΡΤ. Επόμενος. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε σένα. Χρήστος, εγώ μου είμαι. Έλα, Χρήστο. Στάθηκα λίγο σε αυτό που είπες για τα τηλεοπτικά. Ναι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή παίρνει γύρω στα 2,5. Καθαρά είναι γύρω στο 1,902. Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω το καθαρό ποσό. Αλλά καθαρό, νομίζω ότι με το διάρρη είμαστε εκεί που πρέπει. Υπάρχουν και κάποια μπόνους. Χρήστος, δεν είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι διπλάσια από όλων των υπολείπων ομάδων στη Λίγκα αυτή τη στιγμή. Με εξαίρεση τους τρεις. Τους τρεις. Ναι, πρόσεξε όμως. Πρόσεξε λίγο. Συμφωνώ. Και η άποψή μου είναι ότι ο Άρης θα πρέπει να παίρνει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Θα σου πω όμως το εξής. Ότι ο Άρης επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στη Γ' και στη Β' Εθνική. Και σε μια διαπραγμάτευση, όσο και αν εμείς λέμε ότι αυτό δεν ισχύει, ότι δηλαδή δεν έχω χάσει τη δυναμική μου, ναι. Αυτός που διαπραγματεύεται και πληρώνει, στο επιβάλλει. Τι να τον πεις, όχι δεν θέλω 2 όταν η Νόβα έδινε 1. Ναι, αλλά σύμφωνα με τις αυτές αποδείξεις που έχεις τώρα, το καλοκαίρι διαπραγμάτευση ήταν πολύ καλύτερη. Μα γι' αυτό κάνω την κουβέντα που κάνω. Ναι, προσέχεις υπογράψει για 2 χρόνια βέβαια. Ναι. Αλλά φαντάζομαι θα τεθεί θέμα επαναδιαπραγμάτευση από την πλευρά του Άρη, αλλά
Έχει υπογράψει για 2 χρόνια. Αυτή ήταν η συμφωνία που έκανε με την ΕΡΤ. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, τι συμβόλαιο έχει στην ΟΒΑ? Η ΑΕΚ νομίζω ότι έχει γύρω στα 5. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Ναι, αλλά είναι ΝΟΒΑ. Είναι ιδιωτικό μέσο. Η ΝΟΒΑ σου δίνει ένα 100. Ένα 200 πήγε ζόρι-ζόρι. Ένα δίνει στον Όφη. Εντάξει. Εγώ λέω διαφορά. Εγώ συγκρίνω με μεγέθη μεγάλα, Παναθηναϊκός, και συγκρίνω με ΕΡΤ. Όπου ο Παναθηναϊκός παίρνει τα διπλά από τον Άρη. Δεν δικαιολογείται αυτό το ποσό με βάση τις τηλεθεάσεις. Αλλά λοιπόν, απλά επειδή είπες για να δικαιολογήσεις ότι είναι διπλάσια από τις υπόλοιπες ομάδες, ο Άρης δεν είναι υπόλοιπες. Ο Άρης είναι, πρέπει να συγκρίνεται μόνο με τις προς τα πάνω ομάδες. Σωστά. Με βάση την εμπορικότητα του και το αποδεικνύει κιόλας. Αλλά η συγκυρία της υπογραφής. Λόγω προηγούμενων χρόνων ήμασταν. Ναι, η συγκυρία όμως της υπογραφής έγινε όταν ήρθες από τη Β' Εθνική. Και μετά από 4 χρόνια ανυπαρξίας. Γιατί εμείς Άρης είμαστε και θα είμαστε πάντα. Έτσι, και στη Γ' Εθνική Άρης ήμασταν. Αλλά ο άλλος σου λέει: φιλήσουν 4 χρόνια εκεί. Δεν με νοιάζει εμένα. Έβλεπε ένα γήπεδο το οποίο δεν είχε 20.000 κόσμο που έχει από την πρώτη μέρα φέτος. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να περάσει ανέμακτα αυτή η τετραετία, πενταετία. Θέλει χρόνο για να σβήσει. Ναι. Θέλει χρόνο, φυσικά, σε όλα. Και να σου πω και κάτι. Και εμείς δεν είμαστε ο Άρης Ατλέτικο. Όχι. Ακόμα. Είμαστε κοντά όμως. Δεν είμαστε πάρα πολύ από μακριά. Την άποψη του κόσμου, η εικόνα στο Καφτατζόγλιο διέλυσε κάθε σύννεφο τέτοιο. Γιατί τότε ήταν στην κορυφή της... πώς θα το πω, η εικόνα στο Καφτατζόγλιο έδειξε ότι ναι ρε παιδιά, οκ, okay, αποτραβήχτηκε ο Αριανός, δεν πήγαινε στο σουφλί. Οκ, okay, πήγαιναν οι Ταλιμπάν εκεί πέρα, πήγαιναν οι 1.000, 1.500, 2.000, ακολουθούσαν παντού πιστά. Αλλά η μάζα του κόσμου του Άρη είναι εδώ πάλι. Γύρισε, επέστρεψε. Προχθές με τα Γιάννη έχεις 12-13.000 κόσμο. Την ίδια ώρα έπαιζε το ντέρμπι της αγωνιστικής. Και δες τηλεθέαση που κάνεις, είναι τηλεόραση. Βλέπει ο άλλος, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Για αυτό σου λέω, έπαθα... Και έχεις 10%. 10% και ο Παναθηναϊκός στο αντίστοιχο μάτς έχει 5. Πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Θεωρώ ότι αν η ομάδα πιάσει φέτος το βασικό στόχο που είναι η πεντάδα, που είναι βασικά η Ευρώπη, όχι η πεντάδα, δεδομένου και ότι ο Παναθηναϊκός είναι μπαναρισμένος, θεωρώ ότι θεωρείς αυτή τη στιγμή δηλαδή ότι η ΑΕΚ, που την είδα χθες το δεύτερο ημίχρονο, θεωρείς ότι αυτή η ομάδα από τον Άρη απέχει πάρα πολύ? Όχι, απλά η ΑΕΚ... Άλλους, η ΑΕΚ για τους εξής λόγους αγωνιστικά δίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Η ΑΕΚ, που υποτίθεται είναι... αυτή τη στιγμή στους 3 διεκδικητές, σε επίπεδο ποιότητας, απέχει πολύ από τον Άρη? Όχι, η ΑΕΚ όμως έχει μια 20 εκατομμύρια. Επικοινωνιακά θέλουν να σου περάσουν, λόγω ότι η ΑΕΚ είναι του Μελισσανίδη, ότι έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από εσένα. Πίστεψε ότι δεν έχει διαφορά. Όχι μόνο αυτό. Η ΑΕΚ έχει μια 20 εκατομμύρια από το Champions League. Η ΑΕΚ έχει έναν πρόεδρο, το Μελισσανίδη, ο οποίος είναι ισχυρότατος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ έχει ένα πρόεδρο, το Μελισσανίδη, ο οποίος είναι ισχυρότατος στον πολιτικό χώρο με την τωρινή κυβέρνηση. Όλα αυτά κάνουν ένα πακετάκι το οποίο στην Ελλάδα μετράει πολύ. Πάρα πολύ μετράει στην Ελλάδα. Γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν βρισκόμασταν σε μια διαφορετική κατάσταση στην Premier League, παραδείγματος χάρη. Εκεί όπου μπορεί η West Ham και η Leicester να πάρουν 1-1 από τη Liverpool ή από τη Manchester City. Εδώ, όπως βλέπεις, δεν γίνεται. Δεν μπορούν να πάρουν οι άλλοι αποτέλεσμα. Εδώ δεν γίνεται. Εδώ είναι, πλακωνόμαστε για το ποιος θα πάρει την ένωση καρδίτσας. Πέφτει ξύλο. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, οι άλλοι δύο προς το παρόν αγωνιστικά υπερέχουν. Αν η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο γυμνή αγωνιστικά, θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Αλλά ήταν τόσο χάλια φέτος η ΑΕΚ και τόσο χωρίς επένδυση στο ρόστερ της, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ο Άρης μεσοεπιθετικά είναι καλύτερος από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ακόμα και δύο, δηλαδή η πιο ποιοτική μονάδα που έχει η ΑΕΚ, ο Πόλσε, είναι δανεικός. Δηλαδή... Εντάξει, ο Λιβάγια είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν είπα ότι η ομάδα δεν υπάρχουν παίκτες όπως ο Μάνταλος και ο τερματοφύλακας, παρόλο που δεν έχει, ξέρει το προφίλ του Πασχαλάκη, ας πούμε, είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο Μπάργκας. Έχει ποδοσφαιριστές η ΑΕΚ, οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου. Αλλά δεν είναι επίπεδου για να παίρνει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Πρώτα ώρα. Τι ώρα είναι μόνο, βάλε τι ώρα είναι και έχουμε ένα φίλο που περιμένει. Τι ώρα είναι, παρά και θα ακούσουμε τους 2 φίλους, ναι. Άρη, Άρη, Άρη. Για δώσε τους 2 φίλους που περιμένουν, παρακαλώ. Ναι.
Λιποθύμησε ο ένας. Νιουκόσμος Μέντε. Ο επόμενος. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Έλα Κώστα. Alter Ego, άμα πούμε ότι ακούμε εκπομπή, δεν πιστεύω να μαλώσουμε, να είναι παουξίες. Όχι ρε φίλε. Θα μας κάνει καμία έκπτωση παραπάνω, ε. Άμα πεις Τσαλτίδης και τα λοιπά, πρόμο, λίμπερο και τα λοιπά, θα γίνει έκπτωση. Γιατί έχει ωραία πραγματάκια εδώ μέσα στη βιτρίνα. Βέβαια ρε φίλε. Έτσι. Νομίζω, είχαμε και παουξίες... το ζωντανό μοντέλο. Νομίζω έχει από τα δύο, και Παοξή και Άριανο. Και από τα δύο έχουν εκεί. Ναι. Για όλους είναι δηλαδή. Για όλους είναι. Λοιπόν, επειδή το μεταβατικό στάδιο, το πολιτικό μεταβατικό στάδιο, μάλλον έρχεται η αλλαγή, σταματάει. Αργά ή γρήγορα έρχονται εκλογές σήμερα. Ο Βούτσης, ας το πούμε, είπε, κάτι του ξέφυγε στην κοινοβουλευτική του ομάδα και είπε για Μάιο. Ο πρώην υπουργός άμυνας, που χάριζε κόπεδα στους δίπλα, μάλιστα, πλέον ξημεροβραδιάζεται στο Όπεν. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Όχι, δεν παρακολουθώ. Δηλαδή, φάτσα κάρτα όλα που λένε. Δεν παρακολουθώ και για να, και για να παίρνω θέση θέλω να έχω προσωπική άποψη. Δηλαδή... Ναι, ναι, να το δεις και να δεις και τα, έτσι, πόσο ωραίες φιλοφρονήσεις γίνονται. Καλά, κοίταξε, ήταν, και στο, ήταν και στο άνοιγμα έτσι κι αλλιώς του Όπεν. Είχε πάει και ο υπουργός. Ναι, μας. Ήταν και στο άνοιγμα, στέλεχος κανονικό, έτσι. Mm. Πλέον ο πρώην υπουργός που χάριζε οικόπεδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς, με τα οικόπεδα τους τώρα, γιατί φαίνεται να αλλάζουν καταστάσεις. Με τα οικόπεδα θα αλλάξουν αργά ή γρήγορα, Στέφανε. Τι να... Χρυσάνθε. Έτσι είναι. Πού είναι ο Άρης εδώ. Πού θα είναι. Και όχι για να πάρει, απλά για να κάνει κίνηση έστω μετά από τόσα χρόνια να διεκδικήσει κάτι. Όχι να πάρει πραγματικά, γιατί δεν θα πάρει ποτέ. Αλλά να τον δούμε δηλαδή συνολικά ως με έναν οργανισμό, σε ένα σύλλογο, να διεκδικεί. Δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος. Έρχονται και δημοτικές εκλογές. Το φαβορί για υποψήφιο δήμαρχο, να το πω το όνομά του, να το πω, του Ταχιάου, εμφανίζεται δύο-τρεις δηλώσεις, Άρης είμαι εγώ κτλ. Είναι Άρης. Δεν είχαμε δει όμως κανένα Ταχιάου και κανένα από αυτούς να πλησιάζουν στην προηγούμενη τετραετία. Έτσι που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν είχε. Θα πλησιάσουν πολύ, όπως γίνεται πάντα. Ο Ταχιάος νομίζω δεν είχε ρόλο τέτοιο. Δηλαδή δεν πλησίασε πουθενά. Ο Ταχιάς όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Ενώ ας πούμε να σου κάτι, ο Ζέρβας ας πούμε. Για τη Νέα Δημοκρατία της, και τη Θεσσαλονίκη. Ο Ζέρβας ή ο Ορφανός παραδείγματος χάρη έχουν τοποθετηθεί σε σχέση με, και με τον Άρη. Είναι μόνιμα και σε σχέση είναι με τον Μπάου. Δίπλα. Ναι, εντάξει, είναι μόνιμα δίπλα, εντάξει, το ξέρουμε αυτό ας το πούμε. Σε αντίθετα με τους δικούς μας. Θα μου πεις και ο Μπουτάρης είχε. Και ο Μπουτάρης Άρης έλεγε και μετά μας έλεγε ότι ήταν είναι Μπάου. Είναι μια κατηγορία μόνος του αυτός. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Το σύλλογο ενιαίο, ενωμένο, όλα του τα τμήματα, τον αρσιτέχνη, τον μπάσκετ, τον καρυπτίδι, να διεκδικούν. Δεν ξέρω αν θα πάρουν, αλλά να διεκδικούν σημαντικά. Έρχονται αλλαγές και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή και πρέπει να είσαι επιτέλους παρόν. Πρέπει να δηλώνεις παρόν. Μπλουζάκια στην έκθεση κτλ. Είναι για να είχαμε να λέγαμε για τους φωτογράφους. Άσε που είναι και γκαντέμις ο άλλος, του δώσει τον πλάκα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που μπορεί σίγουρα να βοηθήσει τον Άρη εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και του παρουσίασε ένα πρόγραμμα είναι ο Τζικώστας. Που αυτή τη, ναι, αλλά Χρήστα, που, θα βλέπεις ότι ο ότι... είναι πόσα χρόνια περιφερειάρχης και τι, αναγκάζεται ο άλλος ο Ευρωβουλευτής όμως έγινε του, με την του Κίνα. ΣΥΡΙΖΑ με την που Κίνα έγινε. Στην Ευρωβουλή να κάνει μόνος του κινήσεις. Μπορεί. Δεν έκανε μόνος του. Μην ανησυχείς. Εντάξει, υπήρξε, μακάρι να μην είναι υπήρξε, και κάτι παραπάνω. Υπήρξε και με τους Κινέζους, υπήρξε εδώ από την περιφέρεια συγκεκριμένη κίνηση που έγινε για τις ναι, δραστηριότητες που του Καλυπίδη. Αυτό που έβγαλε για το πάρκινγκ του γηπέδου, για χώρο στάθμευση τέλος πάντων, δηλαδή αν το διεκδικήσει συλλογικά ο σύλλογος ολόκληρος, γιατί να μην το κάνει αυτό και να φαίνεται μόνο ο Ευρωβουλευτής. Γιατί πέρα από την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτά τα ζητήματα, γιατί προφανώς είναι κάτι του Δήμου εκεί κτλ. Άρα έχει λόγο ο Δήμος πρώτα, μετά έχει η περιφέρεια. Ο Σύλλογος πρέπει να πάει ο Σύλλογος ενιαίος, ενωμένος. Στην τελική του, αυτός που πρέπει να δώσει εντός εισαγωγικών την έγκριση είναι η κρατική. Ο κρατικός φορέας. Ξέρουμε, περνάνε στο ΤΑΙΠΕΔ, υπερταμεία. Διάφορα τέτοια. Ξέρουμε, είναι βάσανο ολόκληρο πλέον, ας το πούμε. Βέβαια για τους δίπλα, με μια υπογραφή όλα λύνονται. Τέλος πάντων. Ας γίνει. Έρχονται αλλαγές. Πρέπει να είναι ο σύλλογος εκεί. Όποιος λοιπόν θέλει την επόμενη σεζόν να είναι κυβέρνηση και να έχει στην Θεσσαλονίκη δύναμη, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι θα πρέπει η πρώτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη που είναι ο Άρης. Να είναι ικανοποιημένος. Εγώ δεν είπα να είναι ευνοημένος, όπως έχουν συνηθίσει κάποιοι άλλοι. Να είναι ικανοποιημένος. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ένας ακόμα και μετά στο break. Παρακαλώ. Εγώ. Εσύ.
να επιβεβαιώσω τον προηγούμενο. Όντως, το πρώην στυλοβάτης της κυβέρνησης πρώτη φορά αριστερά ξεμουρουβραδιάζεται στο Όπεν. Είπες δεν μπορείς να πάρεις θέση, τέλος πάντων. Όχι, είπα ότι. Μα είπα κιόλας ότι. Είπα κιόλας ότι ήταν στα τέτοια, πώς το λένε, στα γένεια, αλλά δεν βλέπω. Οπότε... Καλά κάνεις και δεν βλέπεις Όπεν. Τώρα εντάξει. Εγώ... Όχι, δε, γενικά, δεν βλέπω γενικά δεν βλέπω τηλεόραση με... και λόγω δουλειάς πλέον του ίντερνετ. Στην τηλεόραση δηλαδή θα δω. Ναι. Το βράδυ κλείνει την τηλεόραση. Στην τηλεόραση θα δω ματς, παιχνίδια και πολύ σπάνια να δω, ξέρεις, όταν πλέον έχουν κοιμηθεί τα παιδιά, να δω κανένα, πώς το λένε, α, Open βλέπω μια σειρά, Criminal Minds. Α, ναι, αυτό το είχες άλλο, πολύ ωραίο. Power of Love που παίζει, ρε φίλε. Δεν βλέπω Power of Love. Όχι, βλέπω κάποιες με μίνι φούστες, αλλά δεν ξέρω σε ποιο κανάλι είναι. Πού να πω ότι το βλέπω. Εδώ, τα Power of Love, αυτά που παίζουνε. Δεν ξέρω τι θέλεις. Ζαγόρα. Ο Ζαγόρας θα βλέπει αυτά. Έχεις δίκιο, ναι. Face Κορδά βλέπω το πρωί με την Τρόικα. Αυτά. Βασικά. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, αυτός που τους παραχώρησε τα στρέμματα, τον είδαμε με τη φανέλα νούμερο 11. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βέβαια. 11ος παίκτης. Με το 12, όχι το 11. Ναι, μπράβο, 12ος. Τελείωνε. Οπότε, 12ος παίκτης θα είναι αυτή. Και μετά φάγανε ξεφωνητό από τους δικούς τους. Ναι. Και το αλλάξανε. Με την πρώτη εξκαφή θα βρουν κανένα σαντάλι του Μεγαλέξανδρου και να είχαμε να λέγαμε. Γιατί οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, είπα να δουλεύουμε αυτοί, εδώ έχουν σταματήσει έργα και έργα δηλαδή για αρχαιολογικές. Μόνο και στο μετρό, αφού πρώτα έπρεπε να τις αναδείξουν όπως έγινε στην Αθήνα και. Οπότε δεν το βλέπω να γίνεται. Τους έχουν δώσει φιλέτα 98 στρεμμάτων και στο κρατικό της φιλέας. Και εκεί που για να γίνει έτσι όπως το θέλουν πρέπει να γκρεμιστεί και η εκκλησία και σχολείο. Πολύ το φιλέτο δηλαδή. Και άμα θέλουν να κάνουν και κανένα λακρός, το λακρός είναι το πρώτο που τους υποσχέθηκε, μάλλον βλέπω να γκρεμίζουν και καμιά πολυκατοικία, γιατί πάλι δεν φτάνουν τα στρέμματα εκεί. Τον Τολιόπουλο τον άκουσα δυναμωμένο. Θέλει με μεγάλη υπόθεση να τον κρατήσουμε, να πούμε. Και λίγο ψιλοστραβοστόμικα, να μην πω, ας πούμε, πολύ πολύ δυνατός και πιτσιρικάς, ξέρεις. Έτσι. Είναι... Να είσαι καλά. 97, έγινε. Πάω σε break. Να είσαι καλά. Για δώστε το break γρήγορα. Πάμε τελευταίο τεταρτάκι. Ανοίγουμε και πάλι γραμμές 23-10-287-888. Μπορείτε να καλέσετε προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και για τις στιλιστικές μου επιλογές χθες στην R3 και τα πιο ουσιαστικά φυσικά και τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Και το κεφάλι... Πολύ ωραία η φωτογραφία που έχω λάβει. Γκάτο θα πάρει αύξηση. Πάμε παρακαλώ στο φίλο. Εύχομαι να παίζεις μόνο έτσι. Πώς? Να μην έχεις να πεις κάτι. Βγήκαν 10 κρατές, σχολιάζαν, ο ένας σχολίαζε τα ρούχα μου. Ο άλλος σχολίαζε το μαντιλάκι. Ο άλλος το πουκάμισο. Τι ωραία ρε φίλε. Έπρεπε να έρθει στην κρεβατοκάμαρα που επισέλαβα εγώ με τον Νικόλα και δεν μπορούσα να πω αυτά που ήθελα να πω. Εκεί με τον φίλο μου με το πράσινο πλουζάκι που καθόταν δίπλα σου. Κολλητός. Αδερφός. Έτσι. Αδερφός, ο οποίος έχει πληκτική μνήμη, έτσι, ξαφνικά τόσα χρόνια η ΕΠΟ, η ΕΠΟ έκανε κουμάντο και τώρα δεν κάνει ΕΠΟ κουμάντο. Ο κύριος Τσαλτίδης τα είπε όπως άκουσες. Τι έξω, τι να μου πει ο Τσαλτίδης. Λίγο τύχη, λίγο. Λίγο τύχη νάχα που λέγει ο τραγούδι, όχι τίποτα άλλο. Λίγο τύχη νάχα. Να έπαιρνε και τον πέναλτι θα ήταν όλα διαφορετικά στην πόλη. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι έχουμε, ησυχία έχουμε. Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε απόλυτη ησυχία. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Λίγο να ηρεμήσουν και τα νεύρα μας. Δεν είναι πολύ καλό. Τώρα έχει πιάσει μια περμούδα λόγια του Μανιάτη. Okay. Απλά θα πω ότι, ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει θέμα ή όχι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Απλά, αν πάμε για το Μανιάτη τώρα που έχει πιάσει περμούδα όλους, τον Ιούλιο, ο Σουηδός μπορεί να τον πάρουμε πιο εύκολα. Θα πάρουμε και τον Σουηδό, θα πάρουμε και τον Μανιάτη, θα πάρουμε. Εντάξει. Και μετά πώς να μην βγούμε έξω από τον μπάτζετ. Γι' αυτό λίγο πιο χαμηλά. Όσον αφορά. Εντάξει, ο Κωνσταντίνης θα γυρίσει, ξέρω εγώ, σε 20 ημέρες. Θα γυρίσει. Μπορεί και πιο νωρίς. Εντάξει, 20 ημέρες σου λέω εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, όταν έφυγε ο Τανακάκης την Κίτρινη, εγώ είπα, όχι, ρε, τέταρτη είναι. Και ήταν η τέταρτη. Μην ανησυχείς αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα βάλουμε το Ρώσο. Θα βάλουμε το Σόουτσα.
Να βάλεις κι άλλον. Θα βάλω το Ματέο. Είναι πολύ καλό δεξιμπακ. Είναι πολύ καλό δεξιμπακ ο Ματέο. Όταν έχει. Να δούμε, θα δούμε. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν. Έχει ρε παιδί μου, πώς δεν υπάρχει. Και το καλοκαίρι θα πολλαπλασιαστούν αυτές οι επιλογές. Το καλοκαίρι πρέπει να πάρεις καλύτερους, όχι περισσότερους. Να πάρεις λιγότερους, αλλά να πάρεις καλύτερους. Σωστό και αυτό λες. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να παίρνω κάθε καλοκαίρι 18 παίκτες, δεν γίνεται. Έτσι. Και 4-5 το Δεκέμβριο. Να κάνουν καλύτερες, όχι καλύτερες επιλογές, γιατί πιστεύω ότι η χρονιά βγήκε πολύ καλά στις επιλογές φέτος. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Την τέταρτη θέση να κυνηγήσουμε. Την τέταρτη που βγάζει σίγουρα η Ευρώπη. Συμφωνώ, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δηλαδή, πιο πολύ, τον γκολ που έβαλε ατρόμητος, στεναχωρήθηκα τρομερά όμως. Τρομερά, γιατί θα τον είχα στους δύο πόντους τώρα. Και τον έχω και στην έδρα μου. Την τέταρτη θέση. Εκεί δεν ξέρει στην Ελλάδα τι γίνεται. Ξαφνικά μπορεί να πάρει κανένα πανιόνιος κύπελο. Στην Ελλάδα δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλάζουν νόμοι, αλλάζουν χιλιάδιο. Μπορεί να με βγαίνει ο πέμπτος, μπορεί να δικαιωθεί ξαφνικά και κανένας Παναθηναϊκός. Πολλά μπορούν να γίνουν ξαφνικά. Εδώ ο Παναθηναϊκός παίζει στη Super League, που δεν έπρεπε να παίζει. Γι' αυτό την τέταρτη θέση να είμαστε καβατζωμένοι. Άρης είσαι, δεν έχεις άκρης. Αυτό είναι στο DNA μας, μέσα στο πετσί μας. Τέλος πάντων. Καλά τα έβρισκε και η διατησία. Έδωσε χαιρετίσματα στο φίλο μου δίπλα. Βέβαια, πώς δεν έδωσα. Ε? Φυσικά ρε φίλε. Ήθελα, ζούσα για να είμαι όταν κλείσαν οι κάμερες. Αλλά τι να κάνω. Είχα Μιχαλίτσιο, είχα Μιχαλίτσιο, ήμουν εγκρατής. Εντάξει. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Ο Παπαδόπουλο που τον έχεις. Καλή ερώτηση. Τουρνέ. Τούρνε και τούρνε, τούρνε ναι. Πήγε να δει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πότε γυρνάει ο Νίκος Παπαδόπουλος? Την Πέμπτη στην εκπομπή. Α, την Πέμπτη στην εκπομπή. Χάθηκε από τα social media ξαφνικά γι' αυτό. Ε, βέβαια. Τέλος πάντων. Καλά, αδερφέ μου. Έγινε. Άντε, bye. Bye. Να ολοκληρώσω το πρόγραμμα μου, φίλε. Να ευχαριστήσω το λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πιστό ακροατήριο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, όσον αφορά το All About Aris. Το πρωί θα είμαστε εδώ με Τρόικα, 10 με 12 καθημερινά, φυσικά εδώ στον Λίμπερο 107,4. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και τον κύριο Καβαδία για την υποστήριξη. Αύριο πάλι, ξανά, εδώ θα είμαστε. Λίμπερο είσαι, All About Aris είσαι. Τα λέμε αύριο. Για χαρά.